Ο κ. Μητσοτάκης ήταν πολύ σαφής εχθές. Έκανε μια πολύ συγκεκριμένη κριτική στους Ευρωπαίους εταίρους. Μια πολύ συγκεκριμένη κριτική, η οποία λέει τι. Επειδή αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι έχουν τα δικά τους θέματα, τα εσωτερικά, επειδή οι Ευρωπαίοι έχουν μπροστά τους τον Brexit, έχουν τις Ισπανικές, τις εκλογές στην Ισπανία και να σας το πω έτσι λίγο απλά, δεν θέλουν φασαρίες. Η πραγματικότητα είναι ότι δείχνουν μια σκανδαλώδη ανοχή στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τους εξυπηρετεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν είναι δυνατόν. Και για το λόγο είστε κατά της χώρας αυτή τη στιγμή, κύριε Σιμακοπούλου. Για το λόγο αυτό. Σκανδαλώδη ανοχή, παρακαλώ πολύ. Κρατήστε το αυτό για τις ειδήσεις της ΕΡΤ. Δηλαδή, το ότι κερδίζουμε στη διαπραγμάτευση είναι δυνατόν. Σκανδαλώδη ανοχή στη χώρα. Ναι, το ότι κερδίζει η χώρα μας στη διαπραγμάτευση. Με βγάζετε από τα ρούχα μου, κύριε Σπακοπούλου. Είναι ντροπή. Τόσο πολύ το μικροκομματικό συμφέρον, κύριε Σπακοπούλου. Θέλω να τελειώσω, κύριε Σπακοπούλου. Και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Αυτό το οποίο κάνουν αυτή τη στιγμή είναι το εξή. Επειδή ξέρουν ότι το μείγμα αυτό τη πολιτική, έτσι όπω εφαρμόζεται, με την αύξηση των φόρων, με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, δεν θα αποδώσει. Βάλανε αυτά τα μέτρα κάβα, δηλαδή ένα κάβα τέταρτο μνημόνιο. Και σου λέει, έτσι θέλετε κύριοι να το εφαρμόσετε. Ωραία, άμα θέλετε έτσι καλώς. Αλλά θα πάρετε και άλλα 3,6 δις μέτρα που εμείς υπολογίζουμε ότι είναι το σφάλμα το οποίο προκύπτει από αυτό. Θα τα πάρετε από τώρα για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Σε αυτήν την κατάσταση μας έχει οδηγήσει η κακή διαπραγμάτευση και η κακή πολιτική επιλογή που έχει κάνει η κυβέρνηση του κ. Μάλιστα, λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Πάμελε. Αν μπορείτε, πάρα πολύ γρήγορα, παρακαλώ. Μια λέξη. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και χυδαίο θράσος αυτοί που φέραν την Ελλάδα μέχρι εδώ, τώρα που τα καταφέρνει η Ελλάδα στη διαπραγμάτευση, να κατηγορούν τους ξένους για να εξυπηρετήσουν τις καρέκλες τους. Εμείς ξέρουμε ότι η ελληνική κοινωνία θέλει να κλείσει αξιολόγηση, να αυξηθεί το χρέος και να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Θα μείνουν στην αντιπολίτευση με όλα αυτά που λένε, γιατί παίρνουν το μέρος των ξένων, ακόμη μια φορά του Δέλτα Νητάφη, εις βάρος των Ελλήνων που πονάνε, που πεινάνε, που σφίγγουν το ζωνάρι, για να μπορέσει να πάει η Ελλάδα καλύτερα. Και είναι τραγικό να προσπαθούμε να πάει η πατρίδα καλύτερα, να μείνουν τα παιδιά εδώ στην Ελλάδα και να κατηγορούν τώρα τους ξένους, επειδή εμείς ήταν καλά στην Eurostat, για σκανδαλώδη ανοχή. Τα βάζουν με την Eurostat, είναι χειρότερη από τη Λαγκάρτ. Χειρότερη λοιπόν, από τον Τόμψεν. Θα δούμε τι θα προκύψει αυτό και σήμερα στο. Αυτό είναι εθνική μειοδοσία. Για όνομα του Θεού. Βοηθήστε την Ελλάδα, κυρία Σιμακοπούλου. Είναι ντροπή να παίρνετε το μέρος της Λαγκάρτ εις βάρος της Ελλάδας. Βοηθήστε την Ελλάδα. Πρέπει οπωσδήποτε να σηκωθείτε να φύγετε για να σταματήσει αυτή η καταστροφή. Έτσι βοηθάτε. Ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας. Αφήνουμε στον κόσμο να σας κρίνει. Ντροπή σας. Ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας. Την καλημέρα μας.